Σημερινός καλεσμένος και να προχωρήσουμε λίγο το θέμα σε ό,τι αφορά το νερό στην Οικίσχυνη και στη Γεωργιανή. Ο κύριος Θωμάς Σπανός, δόκτωρ χημικός, καθηγητής του ΤΕΙ Καβάλας. Γεια σας κύριε Σπανέ. Καλησπέρα κύριε Μουζούρη. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχήν, γιατί θα θέλαμε κάποια τα φώτα σας σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Βέβαια να πούμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Κροκίδη, να μας πει και εκείνος τις δικές του απόψεις σε ό,τι αφορά το νερό και το μέταλλο αρσενικό που βρέθηκε στο νερό της Οικίσχυνης. Κύριε Σπανέ, έχετε το λόγο σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Όντως έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση εδώ και 7-8 χρόνια από όσο γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μικρογραμμάρια τότε ήταν το όριο ήταν 50. Αυτό που βρίσκατε εσείς στις έρευνές σας όλα αυτά τα χρόνια ήταν από 25 μέχρι 28. Έτσι δεν είναι? Πριν από 3 ή 4 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε αυτά τα μικρογραμμάρια, εν πάση περιπτώσει, στο αρσενικό και το έκανε 10, για τους δικούς τους, για τους λόγους που ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εσείς κάνετε συχνά κάποιες έρευνες σε ό,τι αφορά δειγματοληψίες για το νερό της Οικίσχυνης και της Γεωργιανής. Όπως κάνατε και πρόσφατα μία μέσα στο Σεπτέμβριο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πείτε μας τι βρήκατε σε αυτό. Τη δειγματοληψία που πήρατε από 6 σημεία. Τα τέσσερα πρώτα είναι από τη Γεωργιανή, από το καφενείο, από το δημοτικό σχολείο, από το γυμνάσιο και από το δημοτικό. Γυμνάσιο και δημοτικό είναι της Γεωργιανής και της Οικίσχυνης. Τα άλλα δύο είναι από τον Άγιο Χριστόφορο. Να πούμε ότι τα τέσσερα πρώτα, Γεωργιανή και Οικίσχυνη, είναι από μία πηγή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Από μία γεώτρηση. Και τα άλλα δύο είναι από κάποια άλλη γεώτρηση. Πάμε λοιπόν να μας πείτε εσείς τη δική σας άποψη σε ό,τι αφορά αυτά που βρήκατε στην έρευνα που κάνατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προκειμένου και εγώ με την δική μου πείρα, σαν καθηγητής του ΤΕΙ Καβάλας και υπεύθυνος του εργαστηρίου ενόργανης ανάλυσης, το οποίο είναι το μόνο εργαστήριο που είναι πιστοποιημένο με ISO 9001-2008 και εξυπηρετεί σε αναλύσεις όλη την ευρύτερη περιοχή. Έχετε πιστοποίηση εσείς ως ΤΕΙ για να... Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να εξυπηρετούμε βιομηχανίες, δήμους, ιδιώτες σε αναλύσεις όταν απευθύνονται στο ΤΕΙ. Ναι. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν έχουμε ελέγξει περίπου το 70% όλων των πηγών υδροληψίας του νομού Καβάλας και μάλιστα σε όλα τα μέταλλα, όχι μόνο στο αρσενικό. Έχουμε κάνει λοιπόν εκατοντάδες αναλύσεις που αναφέρονται στα βαριά μέταλλα και φυσικά και στο αρσενικό και έχουμε κάνει δημοσιεύσεις για την ποιότητα των πόσιμων νερών της περιοχής σε έγκυρα περιοδικά. Τις αναλύσεις του ΤΕΙ τις δέχονται όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου, το Υπουργείο Υγείας με εκθέσεις όταν χρειάστηκε να διαβιβαστούν και όλοι οι φορείς της περιοχής. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το εργαστήριο του οποίου προείσταμε ήταν το εργαστήριο που ανακοίνωσε το πρόβλημα του αρσενικού στα σημεία που βρήκαμε στο νομό Καβάλας. Θυμηθείτε παλιότερα για την Κεραμωτή, για τον Δήμο Φιλίππων, για την παλιά Καβάλα και μαζί με αυτό και την περιοχή του Παγκαίου. Οι αναλύσεις λοιπόν στην περιοχή του Παγκαίου, όπως και σε πολλά άλλα σημεία, άρχισαν περίπου πριν 8 χρόνια. Το όριο, όπως πραγματικά είπατε προηγουμένως, κατέβηκε στα 10 μικρογραμμάρια, δηλαδή εξαιρετικά μικρές ποσότητες. Πριν 8 χρόνια ήταν στα 50, έτσι? Ναι, παλιότερα με την παλιότερη νομοθεσία ήταν στις 50 μονάδες και η ευρωπαϊκή όπως και η παγκόσμια νομοθεσία, δηλαδή και τα αμερικανικά τα στάνταρ, κατέβασαν το αρσενικό μιας και είναι από τα μέταλλα τα πιο τοξικά για την υγεία του ανθρώπου και θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να μην υπάρχουν καθόλου μέσα στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι μετρήσεις λοιπόν οι οποίες γινόταν συστηματικά τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο στο συγκεκριμένο, δηλαδή στο δημοτικό, στα δημοτικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Παγκαίου, μιλάμε για την Οικίσχυνη, Γεωργιανή, Άγιο Χριστόφορο, γινόταν οπωσδήποτε μια φορά τον χρόνο και έδειχναν πάντοτε ότι η συγκέντρωση του αρσενικού ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από τα όρια που είχαν θεσπιστεί.
Δηλαδή μιλάμε ότι κυμαινόταν από περίπου 14-15 μέχρι και 28-30 σε κάποια στιγμή, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις που είχαμε. Ναι, αυτά τα είπα και εγώ, κύριε Έσπανε. Να περάσουμε σε αυτά που βρήκατε εσείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή πληροφορηθήκαμε ότι έχει τελειώσει η διαδικασία της εγκατάστασης των φίλτρων στην περιοχή. Έχουν εγκατασταθεί τα φίλτρα δηλαδή σε αυτές τις γεωτρήσεις? Ορίστε. Τα φίλτρα που χρειάζονται έχουν εγκατασταθεί? Έτσι έχω πληροφορηθεί. Γι' αυτό και ακριβώς ζητήθηκε από το ΤΕΗ να κάνει αναλύσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα φίλτρα λειτουργούν προς την κατεύθυνση που πρέπει, δηλαδή αν είναι ικανά να κατεβάζουν τη συγκέντρωση του αρσενικού κάτω από τις 10 μονάδες που είναι το επιθυμητό όριο. Για να μην είναι επιβλαβές για τον οργανισμό. Ακριβώς. Οι αναλύσεις λοιπόν που κάναμε σαν εργαστήριο στα δείγματα που αναφέρατε προηγουμένως έδειξαν ότι κυμαίνονται γύρω στις 14 με 15 μονάδες για τα δημοτικά διαμερίσματα της Νικήσιανης και της Γεωργιανής, ενώ στον Άγιο Χριστόφορο είναι περίπου στις 5 μονάδες. Έτσι φαίνεται ότι εξακολουθεί παρά την τοποθέτηση των φίλτρων να υπάρχει το πρόβλημα για το αρσενικό στην περιοχή. Και επειδή βλέπω ότι το πρόβλημα αυτό συνεχίζεται εδώ και για 7-8 χρόνια, επειδή βλέπω ότι εμπλέκονται μέσα στο πρόβλημα αυτό άνθρωποι από τις ΔΕΙΑ και από τις διάφορες υπηρεσίες, οι οποίοι δεν μπορούν να σχετίζονται με τις χημικές αναλύσεις. Επειδή οι αρχές πρέπει επιτέλους, όταν βλέπουν τον πολίτη, να λένε την αλήθεια, θα είχα να κάνω μία πρόταση, γιατί δεν είναι δυνατόν τρία εργαστήρια να μετρούν στην ίδια χρονική περίοδο. Τα δικά σας ευρήματα τα στείλατε, το ίδιο δείγμα το στείλατε και κάπου αλλού? Ακριβώς, και άλλοι... ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στείλαμε ένα από τα δείγματα που συλλέξαμε και το αναλύσαμε εμείς, το στείλαμε και σε πιστοποιημένο εργαστήριο των Αθηνών για το στοιχείο αρσενικό, ναι, και σε εργαστήριο επίσης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, σε γνωστό καθηγητή που έχουμε συνεργασία. Τα αποτελέσματα λοιπόν του εργαστηρίου των Αθηνών ήταν 18 εκεί επίσης που το βρήκαμε 15 με 16. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα φίλτρα αυτά δεν λειτουργούν, αν υπάρχουν αυτά τα φίλτρα. Και... δεν ξέρουμε, καταρχήν είπατε ότι δεν ξέρετε πότε περάστηκαν, αν περάστηκαν, έτσι δεν είπατε πριν? Ακούσαμε, ναι, και έχουμε πληροφορηθεί ότι εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, περίπου ένα μήνα, τα φίλτρα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν. Λειτουργούν. Εάν λειτουργούν, δεν θα έπρεπε να έχει μειωθεί στο... Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οι αναλύσεις τώρα του ιδιωτικού εργαστηρίου με τις οποίες προμηθεύεται, έχει συνεργασία η ΔΕΙΑ, δείχνουν ακριβώς ότι στην είσοδο των φίλτρων το νερό είχε 5 μονάδες αρσενικού. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε εδώ και 8 χρόνια. Πώς είναι δυνατόν το 15, που ήταν το ελάχιστο όριο που βρίσκαμε τόσα χρόνια, να κατεβεί στο 5? Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το εργαστήριο με χρήση φασματοφωτόμετρου είναι μία... Εννοείται το εργαστήριο που... Το εργαστήριο το ιδιωτικό που κάνει τις αναλύσεις, ακριβώς, για λογαριασμό της ΔΕΙΑ. Δεν είναι αποδεκτό σαν συσκευή για τέτοιου είδους αναλύσεις, οι οποίες σήμερα πια γίνονται με το μηχάνημα της ατομικής απορρόφησης, που μπορεί και κατεβαίνει σε πολύ χαμηλά όρια. Δεν μπορούμε δηλαδή, όταν θέλουμε να μετρήσουμε κάτι που έχει πολύ μικρό βάρος, να πάμε να το τοποθετήσουμε ένα σταυρουδάκι στην ζυγαριά του μπακάλι, να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Θα πάμε στην ζυγαριά του χρυσοχώου, που μπορεί και μετράει χιλιοστά του γραμμαρίου ή ακόμα μικρότερες ποσότητες. Το ίδιο συμβαίνει με τη μέτρηση του αρσενικού. Δεν είναι δυνατόν με φασματοφωτομετρική μέθοδο να προσδιορίζουμε το αρσενικό σε επίπεδα 5, 10, 15, όπως είναι τα όρια που μετράμε, και να μην πάει κανείς με την ενδεδειγμένη μέθοδο σε όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα, αν κανείς βγει να κάνει μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό και πει ότι μέτρησε το αρσενικό με φασματοφωτόμετρο, ούτε καν θα δεχθούν την εργασία του, η οποία πρέπει να γίνεται με ατομική απορρόφηση. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Ή με την τεχνολογία πλάσματος, που είναι ακόμα πιο καινούριο και πιο ακριβό μηχάνημα που κυκλοφορεί στον κόσμο των χημικών αναλύσεων. Το ΤΕΗ Καβάλας διαθέτει αυτό το μηχάνημα? Ακριβώς, ατομική απορρόφηση, ναι. Και ίσως προς τον Δεκέμβριο να αποκτήσουμε και την τεχνολογία πλάσματος, που είναι ό,τι πιο εξελιγμένο και ακριβό υπάρχει στον χώρο των χημικών αναλύσεων. Η πρότασή μου λοιπόν, επειδή πρέπει να τελειώσει αυτή η διαμάχη, είναι να δημιουργηθεί μία επιτροπή,
να ληφθούν την ίδια μέρα από τα μέλη της Επιτροπής, από διαφορετικά σημεία του Δήμου, δείγματα, τα οποία θα χωριστούν στη μέση ή στα τρία και θα σταλούν στη συνέχεια σε πιστοποιημένα εργαστήρια για το αρσενικό, και τα αποτελέσματα που θα λάβουμε από αυτές τις αναλύσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν στον κόσμο. Να τελειώσει αυτή η ιστορία με το αρσενικό. Αυτά είχα να σας πω. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση σε ό,τι αφορά, εφόσον αυτή η πηγή, εφόσον αυτή η γεώτρηση έχει πρόβλημα, υπάρχει κάποια άλλη λύση? Υπάρχει κάπου αλλού? Το σωστότερο, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα ήταν να γίνει μια καινούργια γεώτρηση, ναι, και να βρεθεί άλλο νερό, το οποίο θα μπει μέσα στο δίκτυο που καταναλώνουν οι πολίτες αυτών των δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν μπορεί αυτό το νερό, εκτός αν βρεθεί κάποια μεθοδολογία που δεν την ξέρουμε ακόμη, η οποία μπορεί, υπόσχεται και μπορεί να κατεβάσει το αρσενικό από τις 15-25 μονάδες που είναι κάτω από τις 10. Κάτι τέτοιο όμως, από ό,τι γνωρίζω, είναι δυνατόν μόνο σε πολύ μικρούς οικισμούς, δηλαδή όταν κανείς θέλει να τροφοδοτήσει 10 ή 20 σπίτια με πόσιμο νερό που έχει αρσενικό, μπορεί πραγματικά να κάνει τέτοιες πολυδάπανες εγκαταστάσεις. Ναι. Σε καμία περίπτωση όμως νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει για τον Δήμο Παγκαίου, όπου εκεί περνάνε πάρα πολλά κυβικά την ώρα για να τροφοδοτήσουν με πόσιμο νερό τα δημοτικά διαμερίσματα. Δεν μπορεί, το φίλτρο δεν είναι κάτι μαγικό, να περάσει το νερό από τη μια πλευρά, να βγει από την άλλη και να είναι απαλλαγμένο από το αρσενικό. Mm-hmm. Πάντως, να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν υψηλό το ποσοστό σε αρσενικό στο νερό του Δήμου, έτσι. Στη Νικήσιανη μάλλον και στη Γεωργιανή, όχι ολόκληρο του Δήμου. Δεν κατάλαβα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν... Ήταν υψηλό το ποσοστό. Ήταν υψηλό, ακριβώς. Πάντοτε όλες οι αναλύσεις ήταν από 14-15, σας είπα, μέχρι 30 σε κάποια στιγμή που είχε έναν χειμώνα με πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα αποδεχτούν. Και έχουμε πάρα πολλές αναλύσεις και από το πιστοποιημένο εργαστήριο των Αθηνών, ακριβώς για να υπάρχει διπλή εξασφάλιση ως προς τα αποτελέσματα που δίνουμε. Να μπορούν δηλαδή να σταθούν ακόμα και νομικά σε δικαστήριο. Εντάξει, ελπίζω να μην φτάσει φυσικά μέχρι η υπόθεση. Το θέμα μπορεί να λυθεί πάντως και πρέπει να λυθεί. Να βρεθεί λύση άμεσα για το καλό των πολιτών, για το καλό των δημοτών της Νικήσιανης και της Γεωργιανής. Ακριβώς. Να επισημάνουμε ότι σε ό,τι αφορά το ISO, εσείς, γιατί ακούστηκε και κάτι τέτοιο, έχετε ISO, έχετε πιστοποίηση εσείς, κύριε Σπανέ? Το ISO είναι το 9001 του 2008, ναι, είναι μια διαδικασία καταγεγραμμένη για το πώς ακριβώς δουλεύει το εργαστήριο, δηλαδή πώς γίνονται οι αναλύσεις, με τι μηχανήματα, το ναι, προσωπικό υπόκειται σε ορισμένους κανόνες, πώς δεχόμαστε τα δείγματα, πώς δίνουμε τα αποτελέσματα κτλ. Δεν προχωρήσαμε στην πιστοποίηση για το στοιχείο αρσενικό, γιατί ναι, η πιστοποίηση είναι κάτι που κοστίζει. Έρχεται στην ουσία ένας άνθρωπος κάποιας υπηρεσίας από την Αθήνα, τον πληρώνεις κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια και σε βάζει μια σφραγίδα για να μπορείς να δίνεις αποτελέσματα τα οποία θα στέκονται σε νομικά. Θα μπορεί δηλαδή κάποιος να τα χρησιμοποιήσει μέχρι το δικαστήριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι σαν εργαστήριο και σαν μετρήσεις που κάνουμε δεν είμαστε μέσα στα αποδεκτά επίπεδα που βρίσκουν και τα πιστοποιημένα εργαστήρια των Αθηνών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανέ, να είστε καλά. Ελπίζω να βρεθεί άμεσα λύση σε αυτό το πρόβλημα και ίσως τελικά να εισακουστεί η πρότασή σας, να πάρετε ένα δείγμα, να μοιραστεί στα τρία και να γίνει η έρευνα σε τρία διαφορετικά εργαστήρια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν είπα ένα δείγμα. Εγώ είπα να πάρουμε 4 και 5 δείγματα που ενώ θα χωριστούν. Ενώ το κάθε δείγμα να μοιραστεί στα, ναι, τρία. Ακριβώς, έτσι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να τελειώσει. Να μην υπάρχουν σκιές και να τελειώσει αυτό το θέμα. Είναι τόσο απλή η λύση του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ.